Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα ανοίξουμε ένα όχημα από τη σεζόν 4, το οποίο παιδιά δεν είναι κανονικό όχημα, δείχνει απ' έξω τι έχει μέσα. Αυτή τη φιγούρα έχει. Και δύο οχήματα από τη σεζόν 5, που από τη σεζόν 5 τα οχήματα λέγονται αεροβάγκων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα από το όχημα της σεζόν 4. Α, παιδιά, δεν έχει μέσα το όχημα κατευθείαν. Παιδιά, έχει ασημένιο. Παιδιά, έχει και ασημένιο και το όχημα. Αλλά έχει και τις οδηγίες. Αλλά ενώ, παιδιά, στην εικόνα λέει ότι έχει αυτό, δεν έχει αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Να το όχημα, παιδιά, και πετάει και καμιά σφαίρα. Όχι, αλλά τσιμπάει, παιδιά, δηλαδή. Τσιμπάει, παιδιά. Ωραία. Και έχει αυτό το ασημένιο μέσα. Τώρα, θα ανοίξουμε τα δύο οχήματα από τη σεζόν 5. Παιδιά, δεν έχω κανένα όχημα τη σεζόν 5, οπότε δεν ξέρω πώς είναι. Α, τέλεια. Παιδιά, όμως δεν ξέρω πώς το κρατάμε τώρα. Έτσι ή έτσι. Έτσι το κρατάμε, γιατί από εδώ είναι το πίσω. Και παιδιά, όσοι μαζεύετε Super Zinc, μπορεί να ξέρετε ότι ο Fruity Fly είναι το πιο σπάνιο Super Zinc. Ένα φυλάδιο. Έτυχα το Fruity Fly, αυτό είναι πολύ καλό. Πού είναι ο Fruity Fly? Νάτος, ο Fruity Fly. Και επειδή είναι, αν έχετε δει το πιο σπάνιο zinc από τα κανονικά, δηλαδή όχι χρυσά και ασημένια, είναι το πιο σπάνιο. Τέλεια, παιδιά. Θα το βάλω εδώ. Ωραία. Και θα ανοίξουμε και το δεύτερο αεροβάγκον. Παιδιά, το όχημα πολύ ωραίο. Το Super Zinc αυτό το έχω, παιδιά. Να ξέρετε. Α, εντάξει, ωραίος. Αλλά εγώ, παιδιά, θα βάλω μετά άλλο Super Zinc για να ταιριάζει και με το χρώμα. Τώρα, παιδιά, αυτά είναι τα οχήματα που τύχαμε. Και τύχαμε και το ασημένιο από τη σεζόν 4. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, το ασημένιο από τη σεζόν 4. Από τη σεζόν 4 δεν είχα κανένα ασημένιο. Και να το. Αυτό εδώ τι είχαμε, το ασημένιο τη σεζόν 4. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας όχημα, ποιο ήταν το αγαπημένο σας Super Zinc. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!